Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 13 Οκτωβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του R-Channel Thrakis. Ευρεία διευπουργική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για την πορεία υλοποίησης του προαπαιτούμενου της αξιολόγησης λίγο πριν το ταξίδι του στις ΗΠΑ. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος τόνισε το βράδυ της Πέμπτης ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει στην εφαρμογή του προγράμματος με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετέχει ή να μην συμμετέχει σε αυτό, αλλά πρόσθεσε πως είναι πολύ δύσκολο να δουλέψουμε με έναν οργανισμό που έχει το ένα πόδι μέσα και το άλλο έξω από αυτό. Το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργάνωσε στην Κομωτινή διευρυμένο περιφερειακό συνέδριο με θέμα «Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφερειακή ανάπτυξη, ευκαιρίες και προκλήσεις για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπου το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε ενημερωτικό σεμινάριο για τους δημοσιογράφους του περιφερειακού και τοπικού τύπου και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για τις πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, καθώς και το επενδυτικό σχέδιο Juncker σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επιλέξαμε την Κομωτινή γιατί πρέπει να πάμε σε όλες τις περιφέρειες και στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη έχουμε ήδη στοχεύσει δράσεις επικοινωνίας και διαλόγου εδώ και αρκετά χρόνια. Να υπενθυμίσω ότι πέρσι την ίδια εποχή είμαστε καβάλα δράμα. Αυτή τη φορά νομίζω ότι έχουμε σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε, όπως και πάντα δηλαδή, σε σχέση με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιφέρειας, της κάθε ελληνικής περιφέρειας. Θα είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ στην Κομωτινή και αύριο στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο ενός διευρυμένου περιφερειακού συνεδρίου, με στόχο να συζητήσουμε τους φορείς και τους πολίτες για τις δυνατότητες που παρέχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και γενικότερα οι πολιτικές και τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να υποβοηθήσουν την προσπάθεια για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ξεκινάμε με ένα σεμινάριο που απευθύνεται στους δημοσιογράφους της περιφέρειας, όπως το κάνουμε πάντα στο πλαίσιο αυτών των περιφερειακών συνεδρίων, με στόχο να συζητήσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να υποβοηθήσουμε καλύτερα τη δουλειά σας. Γι' αυτό και το ονομάζουμε αυτή την άσκηση θέματα και εργαλεία. Από τη μία πλευρά συζητάμε για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ζητήματα ευρωπαϊκής επικαιρότητας που ενδιαφέρουν εσάς. Συνδιαμορφώνουμε δηλαδή την ατζέντα αυτής της συζήτησης. Από την άλλη πλευρά, σας ενημερώνουμε και απαντάμε στις ερωτήσεις σας για το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τη δουλειά σας είτε στην Αθήνα είτε στους τόπους εργασίας των ευρωπαϊκών θεσμών που είναι το Στρασβούργο και Βρυξέλλες. Ζητάμε να γράψετε αυτό που πιστεύετε εσείς. Εμείς υποβοηθούμε τη δουλειά σας. Δεν θα σας πούμε εμείς τι να γράψετε, θα σας πούμε ποια είναι η θεσμική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προσπάθεια που γίνεται για να προστατευτούν καλύτερα τα δικαιώματα του πολίτη και του καταναλωτή σε όλες τις οριζόντιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενημέρωση, ξέρετε, δεν σταματάει ποτέ. Είναι μια διαδικασία στην οποία έχουμε όλη μια ευθύνη να προωθήσουμε την πληροφόρηση και τη γνώση. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πολλές φορές τα ευρωπαϊκά θέματα έχουν ένα τεχνοκρατικό χαρακτήρα, είναι πολύπλοκα ως προς τις διαδικασίες. Αλλά νομίζω είναι η δουλειά μας από την πλευρά των υπευθυνών της επικοινωνίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και δουλειά των δημοσιογράφων και τη δουλειά τη δική σας προσπαθούμε να διευκολύνουμε για να περάσουμε την πληροφορία προς τους πολίτες γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Μια πολύ σημαντική ερευνητική δουλειά σε ζητήματα στα οποία υπάρχουν πολλές παρεμηνίες και θα έλεγα και fake news στην πραγματικότητα με φαινόμενο της. Του κλάδου τα τελευταία χρόνια που υπήρχαν διαφορετικές μορφές στο παρελθόν και νομίζω ότι είναι άκρως διαφορετικό να υπάρχει μια τεκμηριωμένη και νυφάλια άποψη σε αυτά τα ζητήματα ούτως ώστε και εσείς να κάνετε τη δουλειά σας πιο απαιτητικά αλλά με έναν πιο στοχευμένο τρόπο ούτως ώστε οι ενστάσεις σας, οι ερωτήσεις σας να είναι επιθετικές αλλά να βρίσκουν και στόχο. Κατά αυτή την έννοια, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η αρχή της σημερινής ημερίδας. Η ελληνική πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσω σε αυτό το συγκεκριμένο κοινό, σε εσάς τελικά, και θα σας εξηγήσω τους λόγους. Εμείς είμαστε πρώτα απ' όλα μόνος εκπρόσωπος μη ευρωπαϊκού θεσμού στο τραπέζι.
Ο οργανισμός μας είναι ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα την Αθήνα και κάνουμε έρευνες για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Σε αυτό το σημείο, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουν τον εκλεκτό συνάδελφο διευθύντου ξάνθη2.gr, τον Γιάννη τον Σιδηρόπουλο, ο οποίος βέβαια είναι και εκπρόσωπος των μέσων μαζικής επικοινωνίας στις Βρυξέλλες. Έχει κάνει αρκετά ταξίδια με την εμπειρία που θα μας μιλήσει. Γιάννη, να σε καλησπέρισω καταρχήν. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ήσουν το πρωί στο σεμινάριο που είναι για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ποια είναι τα συμπεράσματα που βγήκαν από το διευρυμένο περιφερειακό συνέδριο? Είναι ένα τριήμερο ουσιαστικά, διήμερο εκδηλώσεων που διοργανώνει στην περιοχή μας το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και σε κάποιες εκδηλώσεις σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως συνέβη και το πρωί σήμερα σε ένα σεμινάριο για τους περιφερειακούς δημοσιογράφους γύρω από τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωκοινοβουλίου, που κρίνω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους τους συναδέλφους, είτε κάποιος πρόκειται να καλύψει ευρωπαϊκά θέματα, καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορούν να επικοινωνούν την πραγματική εικόνα των θεσμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ακροατήριο, είτε σε τοπικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Η διαπίστωση κοινή όλων είναι ότι πρώτον επιβιώνουν μια σειρά από μύθοι, και αυτό είναι γεγονός, στην ελληνική κοινωνία και σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές, γύρω από τον τρόπο που λειτουργούν οι κοινοί, την δημοκρατική τους νομιμοποίηση και τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Υπάρχουν μύθοι που καλλιεργούνται και από τους πολιτικούς της χώρας προκειμένου να δικαιολογήσουν είτε τη δική τους ανεπάρκεια, είτε ορισμένες πολιτικές που είναι επιβεβλημένες αλλά δεν έχουν το πολιτικό μέταλλο να τις εξηγήσουν και να τις εδραιώσουν σε μια κοινωνία, και υποτάσσονται είτε σε συντηρητικές είτε σε λαϊκίστικες είτε σε άλλες δημαγωγικές καταστάσεις. Και επίσης υπάρχει και ένα έλλειμμα ενημέρωσης, το οποίο φυσικά επιχειρεί να καλύψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς αυτές οι επαφές και οι συναντήσεις και με τις τοπικές κοινωνίες και με τους διαμορφωτές κοινής γνώμης είναι συχνές σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, ενώ υπάρχει και ένας διάβλος επικοινωνίας με όλους τους δημοσιογράφους για να έρχονται σε όσο το δυνατόν πιο καλή επαφή με τους θεσμούς και τα όργανα λήψης των αποφάσεων, κυρίαρχα βέβαια με το πλέον ευρύ όργανο των 7 ευρωπαϊκών θεσμών που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιάννη, από την εμπειρία σου έχεις κάνει αρκετές επισκέψεις στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δική σου άποψη για το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει μέλλον τελικά? Κοιτάξτε, ζούμε μια εποχή αμφισβήτησης, αλλά αυτό είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων. Πρώτον, της ελληνικής κρίσης, του γεγονότος ότι ενδεχομένως ο τρόπος που χειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση την ελληνική κρίση την έκανε δυσάρεστη στο ελληνικό λαό, και αυτό είναι προφανές. Ακόμη και αν κάποιος πιστεύει ότι οι Έλληνες είχαν μεγάλη ευθύνη για το οικονομικό τους αδιέξοδο, ακόμη και έτσι γενικότερα οι πολιτικές της λιτότητας, που δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα αλλά γενικότερα ευρωπαϊκό και ιδιαίτερα για όλο τον Νότο, είναι ένα ζήτημα, όπως και η έλλειψη της αλληλεγγύης που έχει απαιτηθεί, παρότι είναι η πρώτη και πιο σημαντική αρχή με βάση την οποία συστήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα ρεαλιστικό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στην πιο δύσκολη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι ακόμη και κάποιος που βρίσκεται στον χώρο της δημοκρατικής αμφισβήτησης των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι ένα τεράστιο δείγμα της Ευρώπης, ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση των λαών της Ευρώπης, ότι δημιούργησαν τη μεγαλύτερη κοινή αγορά στον πλανήτη και θεσμούς πρωτόγνωρους, και κατάφεραν να εδραιώσουν για 70 χρόνια την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Αυτό από μόνο του δείχνει την επιτυχία του
εγχειρήματος. Βεβαίως πρέπει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, εξαρτάται από την ηγεσία αυτή τη στιγμή να ενσκύψει στις αιτίες που προκαλούν αυτήν την αμφισβήτηση, και αυτό είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα. Μιλώντας όμως ελληνικά για τη στάση των Ελλήνων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι εξαιτίας μιας κατάστασης θα έλεγα περίεργης στην οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός, μιας επαναφοράς δυσιδαιμονίες και προκαταλήψεις πολύ περασμένων δεκαετιών, μιας οικονομικής δυσκολίας που οδηγεί και σε πνευματικά ή ψυχολογικά αδιέξοδα, αρκετοί είναι αυτοί που προσπαθούν να στοχοποιήσουν με ευκολία την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να πούμε ότι ακόμη και όσοι την αμφισβητούν για τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα, δεν μπορούν να διανοηθούν το μέλλον χωρίς το μέλλον αυτής της Ηπείρου, χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το ζήτημα είναι να υπάρχει ένας δημιουργικός προβληματισμός που ανατροφοδοτείται μέσω των πολιτικών, και να υπάρχει και ο έλεγχος ουσιαστικά, καθώς η Ευρώπη δεν είναι ένα ξένο διευθυντήριο, ότι σε κάποιες εκφάνσεις της μπορεί να φαίνεται ως κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί, και αν θέλουμε να μιλήσουμε για το Κοινοβούλιο, ο κοινοβουλευτισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε πολύ ψηλότερο επίπεδο από τη συντριπτική πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων και φυσικά και από το κόμμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει κάνει πολλά, και άρα αν κάποιος θέλει να βελτιώσει τη ζωή του, πρώτα πρέπει να παραδεχθεί τι έχει προσφέρει μέχρι σήμερα, ακόμη και σε αμιγώς οικονομικό επίπεδο, για να μην συζητήσουμε για το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που κτίναξε ουσιαστικά χώρες όπως τη δική μας που θα ήταν φτωχοί συγγενείς. Και κατά δεύτερο λόγο να σκεφτεί ότι ακόμη ότι ευρωπαϊκές δυνάμεις που βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά ιδεολογικά ρεύματα ομονοούν ότι το μέλλον της Ευρώπης και το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει είναι η αδυναμία της να προχωρήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και αυτό κυριαρχεί και στις προτάσεις τόσο του Γιούνκερ πριν από ένα μήνα στο Ευρωκοινοβούλιο, στην ετήσια έκθεσή του για την κατάσταση στην Ένωση, την οποία και παρακολουθήσαμε από κοντά, όσο και πρόσφατα από την Αθήνα με Εμμανουέλ Μακρόν, εκφράζουν αυτόν τον προβληματισμό και προκρίνουν ως την επόμενη λύση την ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση της ιδέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ομοσπονδοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων θεσμών της. Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Το απόγευμα της Παρασκευής, το διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο συνεχίστηκε απευθυνόμενο στους εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και τάξεων, τους επαγγελματίες, τα στελέχη της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, την πανεπιστημιακή κοινότητα, φοιτητές, μαθητές, εκπροσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας και ευρύτερα τους πολίτες, παρουσία της Ευρωβουλευτή Εύα Σκαϊλή. Παρουσία της Ευρωβουλευτή με την Ελιά Εύα Σκαϊλή συνεχίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο, απευθυνόμενο στους εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και τάξεων, τους επαγγελματίες, τα στελέχη της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, την πανεπιστημιακή κοινότητα, φοιτητές, μαθητές, εκπροσώπους των μέσων μαζικής επικοινωνίας και ευρύτερα τους πολίτες. Σήμερα στην Κομωτινή το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάνει μια προσπάθεια περιοδίες στις περιφέρειες της Ελλάδος για να ενημερώσουμε για τις ευκαιρίες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρώπη για ανάπτυξη και για επενδύσεις. Θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης και είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να απαντήσουμε σε πολλές ερωτήσεις απόψε. Χαμός από ανάπτυξη. Υπάρχει δυστυχώς και έλλειψη πληροφόρησης και ανάπτυξης. Αν μη τι άλλο, ένας συνδυασμός και μια πλατφόρμα συνεργασίας πρέπει να ξεκινήσει άμεσα για να επανεκκινήσει η οικονομία. Υπάρχουν τα εργαλεία. Πρέπει και εμείς να διορθώσουμε ορισμένες από τα βασικά μας προβλήματα και νοοτροπίας και ιδεοληψίας που έχουμε, για να στραφούμε και να δούμε μπροστά. Αυτά συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να ανεβούμε σε αυτό το τρένο. Και έχουμε ανοίξει αρκετές ευκαιρίες, τις οποίες θα αναφέρουμε και θα συζητήσουμε στην εκδήλωση που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Προοπτικές υπάρχουν, ειδικά για την περιφέρεια που είναι από τις πιο παραμεγμένες στην Ευρώπη. Ειδικά για την περιφέρεια που έχει τόσα να προσφέρει, όχι μόνο σε έργα και όχι μόνο φιλώντας σύνορα, όχι μόνο στο να συνεργαστεί με τις γειτονικές χώρες, αλλά ακόμα και στον τουρισμό και στο να δείξουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα νησιά, η Ελλάδα είναι πολύ περισσότερα.
και για όλο το χρόνο. Θεωρώ ότι υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες. Έχουμε ανοίξει λοιπόν τα εργαλεία αυτά σε κάθε τομέα και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να έρθουν όλοι οι φορείς εδώ. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και άρα και ενδιαφέρον να αποκτήσει επιτέλους ένα στρατηγικό σχέδιο για τη ΘΕΑ και για τη Μακεδονία η κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να ανοίξουμε και να προχωρήσει πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της Ελλάδος. Ότι η Ευρώπη είναι πολλά πράγματα. Η Ευρώπη δεν είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Οι ευκαιρίες που δίνονται είναι τεράστιες και πρέπει όχι μόνο να τις εκμεταλλευτούμε, αλλά όπως λέω, εκεί που δεν έχουν γίνει περισσότερα, είναι μεγαλύτερη και η δυνατότητα να ανέβεις αυτό το τρένο το επενδυτικό και να τα εκμεταλλευτείς. Η Ευρώπη είναι και νοοτροπίες όμως που μας ταλαιπώρησαν πάρα πολύ. Νοοτροπίες και τράπεζες και συμφέροντα που στήχησαν πολύ ακριβά στους Έλληνες. Άρα να μάθουμε από τα λάθη μας και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολυδιάστατη η Ευρώπη και εμείς οφείλουμε ως Έλληνες, με την ιστορία που έχουμε, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό, να δούμε τα θετικά και να είμαστε ψυχή της Ευρώπης και πάλι στον πυρήνα και όχι στο περιθώριο. Είναι μια δράση επικοινωνίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το γραφείο στην Αθήνα, υποστηριζόμενο από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και με παρουσία ευρωβουλευτών, κυρίως της κυρίας Καϊλή, προσπαθεί να δημιουργήσει μια βάση διαλόγου, να υποβοηθήσει το δημόσιο διάλογο σχετικά με τα αναπτυξιακά εργαλεία, ιδιαίτερα τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία τίθενται στην διάθεση των χωρών μελών και των περιφερειών ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθαμε για να συζητήσουμε με τους φορείς και τους πολίτες τις δυνατότητες ανάπτυξης και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Είναι μια ουσιαστική συζήτηση, την οποία εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εκτελούμε τέτοιες δράσεις στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια, σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Πάντα με την υποστήριξη των αρμοδίων τοπικών και περιφερειακών αρχών. Σήμερα στην Κομοτηνή έχουμε ένα εξαιρετικό πάνελ ομιλητών, το οποίο αποτελείται εκτός από την Ευρωβουλευτή και από πεπειραμένους ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα επιχειρηματίες, διότι ο στόχος είναι διαδραστικός, όχι μόνο να ενημερώσουμε τους φορείς και τους πολίτες για αυτά που προανέφερα και να κάνουμε διάλογο μαζί τους, ο οποίος πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ παραγωγικός, αλλά να ακούσουμε και από πρώτο χέρι τους προβληματισμούς, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της περιφέρειας. Κοιτάξτε, έχουμε πάει πολύ καλύτερα στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ, συνολικά σαν χώρα, και οι περιφέρειες έχουν κάνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν τομεακά προγράμματα τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν περισσότερο. Νομίζω ότι καταβάλλεται μια σοβαρή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όπως λέμε συνήθως, το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Δηλαδή, μπορούμε πάντα να έχουμε καλύτερη αποδοτικότητα και να υποβάλουμε σχέδια τα οποία, επειδή ακριβώς η λογική του νέου ΕΣΠΑ είναι κατά κάποιο τρόπο συναγωνισμός μεταξύ περιφερειών από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι χρειάζεται μια περαιτέρω προσπάθεια για να έχουμε καλύτερη αποδοτικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει διαχωρισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες και κυρίως σε ό,τι αφορά τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Η λογική της παρέμβασης, η λογική της υποβοήθησης της ανάπτυξης είναι ακριβώς το να μεταφερθούν πόροι από τις πιο πλούσιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πιο υποβαθμισμένες, αυτές που έχουν ανάγκη περισσότερο. Αυτή είναι και η λογική της παρέμβασης των διαθροτικών ταμείων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο όγκος πληροφόρησης είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Και πιστεύω, είμαι σίγουρος μάλλον, ότι και οι διαχειριστικές αρχές, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι φορείς και από τον ιδιωτικό τομέα, γνωρίζουν στις γενικές γραμμές πάρα πολύ καλά τις δυνατότητες που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, οι φορείς ξέρουν και τη διαδρομή της πληροφόρησης, αλλά και τα διαφορετικά βήματα μέχρι να φτάσουν στην υποβολή προγραμμάτων, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να προωθηθούν. Ο πλούτος των μηνυμάτων και των πληροφοριών έπαιζε και παίζει σημαντικό ρόλο και ιδιαίτερα στις μέρες μας. Το ότι έχουμε την ευκαιρία εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε μία άμεση ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στη νέα προγραμματική περίοδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλωστε η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσπάθεια αυτή, στην οριμότητα των μελετών αλλά και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για να μπορέσει η περιφέρειά μας να ξαναβρει το βηματισμό της σε μια δύσκολη περίοδο που πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ σημαντικά μηνύματα τα οποία θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε για να μπορούμε στη νέα προγραμματική περίοδο η περιφέρειά μας να είναι πραγματικά αυτή που θα αξιοποιήσει και το τελευταίο ευρώ για να μπορέσει να ξαναβρει μια δυναμική ανάπτυξη την οποία έχουμε τόσο πολύ ανάγκη.
Λοιπόν, είναι μια σημαντική ημερίδα, μια σημαντική συνάντηση που γίνεται στην πόλη μας και αφορά φυσικά την περιφέρειά μας όλοι. Έχω την βεβαιότητα ότι θα ακουστούν σημαντικά πράγματα και κάποια που γνωρίζουμε, αλλά κυρίως έχουν αξία να ακούσουμε αυτά που δεν γνωρίζουμε και θα ακούσουμε αρκετά που δεν γνωρίζουμε ή που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, αλλά δεν είναι έτσι. Σε μια εποχή όπου οι οικονομικοί πόροι στην πατρίδα μας είναι γνωστό σε όλους ότι έχουν σχεδόν μηδενιστεί σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και επομένως όλα εκείνα τα οικονομικά εργαλεία ανάπτυξης και της περιφέρειας και του κέντρου, αλλά και των επιχειρήσεων, καθώς έχουν στεγνώσει και οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις, οι δυνατότητες που υπάρχουν από την εισροή πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μια προστιθέμενη αξία, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Γι' αυτό ακριβώς η ημερίδα σημερινή έχει την αξία της. Ό,τι αφορά τώρα το Δήμο Κομωτινής, συνολικά την τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά το Δήμο Κομωτινής, οι χρηματοδοτήσεις που μπορούμε να εισκομίσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση από διάφορες πηγές, δεν είναι μόνο αυτό το οποίο έχουμε μάθει να λέμε ΕΣΠΑ, που είναι μια σημαντική πηγή, δεν είναι τα άλλα παράλληλα προγράμματα όπως το Interreg, τα δυσυνοριακά προγράμματα, τα οποία στο Δήμο Κομωτινής τα αξιοποιούμε στο έπακρο για να προχωράμε πράγματα που δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να προχωρήσουμε. Είναι και άλλες μορφές χρηματοδότησης, είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι μεικτές μορφές χρηματοδότησης που αφορούν προγράμματα σαν το Τζέσικα, όπου απαιτείται και προκαλείται μόχλευση και ιδιωτικών πόρων, και ακόμα αρκετά κατευθείαν ευθεία προγράμματα, ίσια προγράμματα, τα οποία έρχονται κατευθείαν Ευρωπαϊκή Ένωση σε φορείς όπως η αυτοδιοίκηση και είτε από του πρώτου του δεύτερου βαθμού. Το παράδειγμα του δικού μας Δήμου μας έχει δώσει, η εμπειρία που έχουμε τα τελευταία χρόνια μας έχει δώσει την πεποίθηση ότι όποιος δουλεύει σοβαρά στη χώρα μας στην κατεύθυνση του να προκαλέσει ευρωπαϊκούς πόρους, τα καταφέρνει. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε σε 5 διασυνοριακά προγράμματα. Νομίζω ότι είμαστε πρωταθλητές στη Βόρεια Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Και προχωράμε το σχεδιασμό μας για το ΕΣΠΑ μέσα στα χρονοδιαγράμματα που είχαμε θέσει από την αρχή. Διαμαρτυρία πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής αντιπροσωπεία της Ελμένου Μούρο Δόπη στη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για θέματα που αφορούσαν τα ολιγομελή τμήματα, τα κενά αλλά και το θέμα των διορισμών και της αξιολόγησης. Αντιπροσωπεία της Ελμένου Μούρο Δόπη πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής διαμαρτυρία στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για θέματα που αφορούσαν τα ολιγομελή τμήματα, τα κενά αλλά και το θέμα των διορισμών και της αξιολόγησης. Το πλαίσιο δράσης που ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Προέδρων της ΕΛΜΕ της χώρας στις 7 του μηνός του Οκτώβρη, πραγματοποιούμε την παράσταση διαμαρτυρίας για τα ολιγομελή τμήματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί και από τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης αλλά και από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Να πούμε την αλήθεια βέβαια ότι η αντίδραση της ΕΛΜΕ ήταν κέρια και των κατατόπους ΕΛΜΕ της χώρας ήταν κέρια και είχε σαν αποτέλεσμα να εγκριθούν όντως κάποια ολιγομελή τμήματα στην περιφέρεια της Ελλάδος αλλά και κάποια άλλα να είναι σε κρεμότητα. Εμείς ζητούμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αλλά και από τις κατατόπους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης να εγκρίνουν τα ολιγομελή. Ζητάμε επίσης τα τμήματα τα οποία έχουμε παιδιά τα οποία είναι στην ειδική αγωγή για στα τμήματα ένταξης να μειωθούν και εκεί ο αριθμός των τμήματων των μαθητών, ανατάξη και ανατμήμα. Και ζητούμε και τους μαζικούς διορισμούς αναπληρωτών έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο όταν ξεκινήσουν τα σχολεία και ένα μήνα μετά περίπου να έχουμε ακόμα κενά. Στο δικό μας το νομό συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Βέβαια, με τους τελευταίους διορισμούς αναπληρωτών ήρθαν κάποιες ειδικότητες της γενικής παιδείας αλλά και τεχνικής εκπαίδευσης. Βέβαια, δεν συζητάμε το γεγονός ότι υπάρχουν κενά στη μουσική παιδεία στο μουσικό σχολείο, υπάρχουν αρκετά κενά στους μαθηματικούς, στους φιλολόγους και στους φυσικούς. Στις ειδικότητες, μάλλον των βιολόγων, καλύτερα να πούμε, είναι η γενική ειδικότητα αυτή των ΠΕ4 που λέμε εμείς, και στις τεχνικές ειδικότητες, οι οποίες σιγά-σιγά αρχίζουν και καλύπτονται. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε με τον προϊστάμενο, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και θα λύσουμε και τα τοπικά ζητήματα αλλά και τα ζητήματα της περιφέρειάς μας. Το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο και εδώ, αλλά υπάρχει πανελλαδικά. Στην Νότια Ελλάδα θα δείτε το ανάποδο, ότι εκεί δεν υπάρχουν οι καθηγητές της γαλλικής γλώσσας, σε αντίστοιχα στη δικιά μας την περιφέρεια, τη Βόρεια Ελλάδα, που έχουμε γαλλικούς, ενώ δεν έχουμε γερμανικούς, γερμανικής και φιλολογίας, να το πούμε καλύτερα, ενώ ανάποδα υπάρχει στην Νότια Ελλάδα. Ναι, έτσι είναι, όπως τα λέτε. Δυστυχώς το πρόβλημα υπάρχει, γι' αυτό και διαμαρτυρόμαστε, γι' αυτό και λέμε ότι η δημόσια διοργάνωση παιδεία δεν πρέπει να μπει στον δημοσιονομικό κόφτη. Δυστυχώς όλες αυτές οι λογικές
εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο της κάλυψης δημοσιονομικών κενών. Δυστυχώς η παιδεία είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο σε σχέση με τα μνημόνια και σε σχέση με όλη αυτή την πολιτική της μείωσης των δαπανών για την παιδεία. Ο αναπληρωτής του κυρίου Κεραμάρη, ο κύριος Τζάστας. 20.000, αυτό ήταν έπτεα πτερόεντα, τα οποία λόγια στον αέρα, δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όταν θα ανακοινωθεί πρώτα από το Υπουργείο Οικονομικών ότι εντάσσονται κάποιες δαπάνες σε αριθμό 1.000 για παράδειγμα εκπαιδευτικών, τότε θα αρχίσει να γίνεται η δημιουργία του ΑΣΕΠ και η δημιουργία διαδικασίας διορισμών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο της Ελμένου Ομού Ροδόπης, τον κύριο Μιχάλη Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Τοκότση, για εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καταρχήν, ποια συμπεράσματα βγήκαν από τη συνάντησή σας με τον αναπληρωτή διευθυντή περιφερειακής διεύθυνσης σήμερα το μεσημέρι? Ένας γόνιμος διάλογος, μια γόνιμη συζήτηση. Ο κύριος Τζάστας, ο αναπληρωτής του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, άκουσε τα αιτήματα της ΕΛΜΕ Ροδόπης αλλά και της ΟΛΜΕ, τα οποία ήταν αιτήματα που ψήφιστηκαν στη Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας στις 7 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Συμφώνησε σε όλα τα αιτήματά μας και απλώς δεσμεύτηκε να τα μεταφέρει στον ίδιο τον περιφερειακό. Νομίζω ότι οι τέτοιες συζητήσεις βοηθάνε και το ίδιο το συνδικάτο αλλά και τη διοίκηση να μπορεί να λύνει και να βλέπει καταρχήν προβλήματα τα οποία δεν τα είχε γνωστά ή δεν τα γνώριζε. Οπότε, όπως καταλαβαίνει, και ο ρόλος μας είναι αυτός να μπορούμε να μεταφέρουμε τα προβλήματα στη διοίκηση και στην ιεραρχία και στην πολιτική εξουσία στο θέμα της εκπαίδευσης. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, επόμενη κίνηση της ΕΛΜΕ. Η επόμενη κίνηση της ΕΛΜΕ είναι να ξαναδούμε τον κύριο Περιφερειακό. Έχουμε συναντηθεί με την Διευθύντρια Εκπαίδευση, την κυρία Κοσμίδου. Μάλιστα. Και με την συνάντηση και εκείνη ήταν πάρα πολύ γόνιμη και επικοδομητική. Περιμένουμε νέα Γενική Συνέλευση Προέδρων στην Αθήνα και περιμένουμε να δούμε και το νέο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή εννοώ τη Β' Λυκείου και τη Γ' Λυκείου, το πρόγραμμα σπουδών. Το μεσημέρι στη συνέντευξη μας, παραχωρήστε, αναφερθήκατε σε μόνιμους διορισμούς όσον αφορά τις αξιολογίες εκπαιδευτικών. Τι πιστεύετε, όπως και στους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, θα γίνουν αξιοκρατικά ή με κομματικά κριτήρια? Κοιτάξτε, η αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όπως ορίζει ο ΟΣΑ, μέσω της εκθέσης των εργαλείων του ΟΣΑ, είναι κάτι το οποίο θα το φέρει κατά πάσα πιθανότητα το Υπουργείο Παιδείας στις σχολικές μονάδες. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε το νομικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Τώρα, όσον αφορά τους μόνιμους διορισμούς, θεωρώ ότι η Ομοσπονδία μας έχει δίκιο, διότι οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων πάντοτε παρανομούν και, όπως ξέρετε και εσείς, υπάρχει η κείμενη νομοθεσία που ορίζει ότι τα κενά τα οργανικά των εκπαιδευτικών μόνο την πρώτη χρονιά μπορούν να πληρωθούν από αναπληρωτές. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε διορισμοί. Άρα, δηλαδή, το αίτημα αυτό της Ομοσπονδίας μας είναι ένα δίκαιο αίτημα, το οποίο έχει και νομική βάση. Αλλά όμως και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως καταλαβαίνετε, οι αναπληρωτές μετά ένα μήνα ήδη εδώ στον νομό Ροδόπης έχουμε περίπου 15 κενά γενικής ειδικότητας και υπάρχει το δίκαιο αυτού του αιτήματος για το καλό των μαθητών μας. Οπότε σε αυτή την κατεύθυνση και εμείς θα κινηθούμε πάντοτε να είμαστε ενοχλητικοί εντός εισαγωγικών, προωθώντας τα προβλήματα και ενημερώνοντας την τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Με τη σύνταξη Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η επιστροφή των εισφορών υπέρ ΕΟΠΗ σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι κρατήσεις υπέρ του ΕΟΠΗ έγιναν με λάθος υπολογισμό, καθώς γίνονταν με βάση το ονομαστικό ποσό και όχι το καταβαλλόμενο ποσό σε βάθος 4,5 ετών. Έτσι, τα ποσά που κρατήθηκαν παρανόμως είναι μεγάλα. Κάθε συνταξιούχος θα πάρει πίσω ένα ικανοποιητικό ποσό. Οι συνταξιούχοι ζητούν να τους επιστραφούν από τον ΕΦΚΑ οι επιπλέον εισφορές που παράνομα παρακρατήθηκαν υπέρ ΕΟΠΗ από τις συντάξεις τους. Εδώ και χρόνια, τόσο οι προηγούμενες κυβερνήσεις όσο και οι σημερινοί εφάρμοζαν τον νόμο 2084 του 1992 εσφαλμένα, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να χάνουν κάθε μήνα σημαντικά ποσά από τη σύνταξή τους. Γι' αυτό γιατί ο νόμος αναφέρει ότι η εισφορά υπέρ υγείας υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου συντάξεων και κατά συνέπεια η κράτηση για το κλάδο ασθένειας θα πρέπει να γίνεται στο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των μνημονιακών μειώσεων. Οι απώλειες για τους συνταξιούχους είναι μεγάλες και εκτιμάται ότι για καθένα συνταξιούχο φτάνουν έως και 3.000 ευρώ. Έτσι, οι επιστροφές που ανάλογα με το ποσό της σύνταξης μπορεί να φτάσουν έως και αυτό το ποσό και θα δοθούν στους δικαιούχους αυτόματα, δίχως να απαιτούνται αγωγές εκ μέρους τους. Ακόμα δεν έχει ληφθεί απόφαση για τον τρόπο επιστροφής των χρημάτων από τις παράνομες κρατήσεις της συντάξης, ωστόσο όλα δείχνουν πως θα ακολουθηθεί ανάλογη μέθοδος με εκείνη που ακολουθείται στις επιστροφές φόρου. Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2017 για τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΦΚΑ.
αναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις φορές Σεπτεμβρίου 2017 των αγροτών, των αυτοαποσχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΝΙΟ Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο EFKA www.efka.gov.gr προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά για την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής, δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η 3η 31 Οκτωβρίου 2017. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Τα δελτία ειδήσεων του καναλιού μας, καθώς και όλες τις εκπομπές, μπορείτε να τις παρακολουθείτε από το site του καναλιού μας www.tvrodopi.gr αλλά και μέσω Facebook Art Channel Thrakis TV Rodopi. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.